Για να μάθουμε λοιπόν τι κάνει αυτό το εξαιρετικό μηχάνημα που λέει γύρος ρομπότ. Καινούριο πράγμα. Λοιπόν, εγώ το έχω ρυθμίσει, εδώ πατάω. Συνεχή σκοπή. Το έχω βάλει να κόβει αργά. Επίσης, κρατάει το που είχε μείνει. Α, και κόβει από εκεί που σταμάτησε. Από εκεί που έχει σταματήσει για να μην, να μην είναι διαφορετικό το πάχος. Ρυθμίζουμε το πάχος που θέλουμε και ρυθμίζουμε και, αν... τα πάντα, και τα το πόσο θα ψηθεί. Τα καθόδου, το ψήσιμο είναι το μόνο που κάνουμε εμείς, γιατί δεν μπορεί, δεν έχει ακόμα αισθητήρα για να ψήσει. Okay. Άμα ξεκινήσουμε και βγάλουμε ένα έτοιμο μηχάνημα σε 3 χρόνια, τι θα συζητάμε. Οπότε έχουμε το τέλειο κόψιμο χωρίς να σχολιόμαστε. Ακριβώς. Ούτε σταμάτα τα μοντεράκια και κάφτα, ούτε... Όχι, όχι. Με καλή συντήρηση μπορείς να βγάλεις ό,τι θες. Και κάθε πότε αλλάζει μαχαίρι? Πόσα κιλά γύρω κόβεις τη μέρα? Άμα μου κόβεις 100-150 κιλά γύρω τη μέρα, μπορεί να το κόβεις να αλλάζει κάθε 4,5. Άμα κόβεις 50 κιλά γύρω τη μέρα, μπορεί να σου αλλάζει κάθε 8. Ναι, το μαχαιράκι του δεν είναι κάτι πανάκριβο. 70 ευρώ. 70 ευρώ έχει το ανταλλακτικό. Και άμα πάρεις και το δικό του το ακονιστήρι, θα του δώσεις διάρκεια ζωής παραπάνω, γιατί θα το αρχίσετε καλύτερα. Μάλιστα, εντάξει. Εδώ έχουμε ένα μηχάνημα που σε εξοικονομεί τεράστια ποσά. Τώρα... Καταρχάς, γλιτώνεις πάρα πολύ στο κομμάτι του zero waste, γιατί δεν έχεις, επειδή βγάζεις σταθερή την ποσότητα της κοπής, βγάζεις και τις ποσότητες που θέλεις. Τώρα μετά πάει και λίγο στο μπροστά από όπου το διαχειρίζεται. Αλλά εσύ ξέρεις ότι παίρνεις 100 κιλά γύρω, οπότε θα πάρεις 100 κιλά για το ζουλάκι το δικό σου. Ξέρεις ακριβώς τις μερίδες σου. Αλλά το τονίζω ότι πάντα εξαρτάται και από τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί άμα άλλο βάζω την άνευ απλά για να. Μόλις τελειώσει, κάνε μια κρέπα. Κάνε μια κρέπα. Είναι κάτι που άλλο που πρέπει να πούμε στο βίντεο, πιστεύεις ότι. Όχι, απλά είναι τα πράγματα, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι ένα πάρα πολύ απλό μηχάνημα που άμα ξέρεις να δουλεύεις, έρχεται και σου λύνει τα χέρια. Για να βγάλεις μια παραγωγή. Εγώ για παράδειγμα δεν ήξερα να βγάλω να φτιάχνω γύρω, δεν έμαθα να φτιάχνω γύρω, αλλά μπορώ και να δουλέψω. Τέλεια. Αλλά μπορώ να βγάλω δουλειά σε έναν άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.